Εφαρμογής βασιλισσών και βασιλικού πολιτού είναι το μεταπτυχιακό της μελισσοκομείας. Είναι δηλαδή για κάποιον που ήδη έχει αρκετή εμπειρία και πάει ένα βήμα παραπέρα στο να μπορέσει να βγάλει δικές του βασίλισσες και να παράγει ακόμα ένα προϊόν, το βασιλικό πολιτό, που είναι πολύ σημαντικό. Μελισσοκομικός Σύλλογος διοργανώνει φέτος το δεύτερο σεμινάριο. Το πρώτο ήταν για ασθένειες τον Ιούλιο και τώρα είναι για βασιλοτροφία. Και έχουμε τον κύριο καθηγητή Γκόρα Γεώργιο από Θεσσαλονίκη. Τα μέλη, ο σύλλογος θα παρέδεται από 430 μέλη και σήμερα είμαστε περίπου εδώ στα 100, παρακολουθούν το σεμινάριο περίπου στα 100 άτομα. Θέλουμε στήριξη από το κράτος βασικά για την νομαδική μεταφορά των μελισσιών μας για να μπορούμε να παράγουμε μέλια. Για τον ιό του 2015 προγραμματίζουμε νέα σεμινάρια και με τη βοήθεια από την ΕΔΕΣΑ. Έχουμε εκεί το μελισσοκομικό κέντρο, ΕΔΕΣΙΣ. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Μελισσοκόμων εδώ της Κοζάνης διοργανώνεται σεμινάριο για την παραγωγή βασιλικού πολιτού και βασιλισσών. Είναι ένα αντικείμενο πολύ εξειδικευμένο, αφορά μελισσοκόμους που γνωρίζουν καλά τη τέχνη της μελισσοκομείας και δίνει δυνατότητα να παράγουν καλές, σωστές βασίλισσες και παράλληλα ένα προϊόν που έχει ζήτηση σημαντική και είναι αυτό είναι ο βασιλικός πολιτός. Όχι, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά ένα σεμινάριο για τις ασθένειες και τους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών και τώρα έχουμε ένα πιο εξειδικευμένο σεμινάριο. Ναι, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Νέοι μελισσοκόμοι και παλιοί. Πάντα οι μελισσοκόμοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ακολουθούν όλες τις εκπαιδεύσεις, τα σεμινάρια, τις ημερίδες. Είναι πάντα από το πιο πρωτογενή τομέα παραγωγικός κλάδος που ασχολείται πολύ και ενδιαφέρεται, συνεχώς επιμορφώνεται. Το επιζητά ο ίδιος δηλαδή ο μελισσοκόμος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Και έρχεται τελείως αφιλοκερδός και αυτό είναι το ευχάριστο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βασίλισσα είναι μία σε κάθε μελίσσι και ο σκοπός της και η λειτουργία της είναι να παράγει ένα αυγό σε κάθε κελί. Αυτό το αυγό η ίδια επιλέγει αν θα είναι γονιμοποιημένο ή αν θα είναι αγωνιμοποιητό.